Τραβάει. Okay. Καλησπέρα. Κλείστο. Θα το ανεβάσω αυτό, έλα. Έλα. Πάρε την άποδο. Έλα. Λοιπόν, καλησπέρα στο RG, λοιπόν, στο φόρουμ μας. Είμαι ο Ρας. Ναι, και εγώ η Φέη. Και θα σας παρουσιάσουμε μία συνταγή γαριλού. Λοιπόν, σε προθερμασμένο τηγάνι με ελάχιστο λάδι. Από εδώ η κάμερα παρακαλώ, να δείξει το zoom της υπόθεσης. Θα σοτάρουμε μία καλή μερίδα καθαρισμένων γαριλών, ώστε να κατσανίσουν. Θα προσθέσουμε το πιτσίλισμα. Είναι το ραντζινίσου στο τηγάνι. Ναι. Ώστε να πάρουμε αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, το οποίο τους καραμελώνει. Α, κοίτα, αυτό σκόνη. Δεν τους κάψεις, ρε. Ναι, χαμηλώσε λίγο τη φωτιά. Ωραία μυρίζει. Ναι, έχουν μια χαρακτηριστική γεύση, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από το κοτόπουλο. Τριστήκα και τα μπουκάλια. Ωραία. Εκεί πέρα βρίσκεται η περιουσία. Δείξε το αυτά πολύ, είναι μια χαρά. Αφού σοτάρουμε λοιπόν τους γρήγορους και ακούτε δηλαδή και βλέπετε την κρατσανότητά τους, παίρνουμε μια μερίδα χταπόδι. Απλά ακούμε το. Χταπόδι. Με πικάντικη πιπεριά. Και ρίχνουμε μέσα πρώτα τα κομμάτια. Δεν έχω βάλει και τα ροφτισίρα, ε. Ωραία. Μας φοβόνισε το σπίτι. Ανακατεύουμε καλά, ώστε να πάρει όλη η ουσία των γρήλων και στο υπόλοιπο φαγητό. Να βάλεις και την πιπεριά. Η πιπεριά μαζί με γρήλο θα είναι το καλύτερο κομμάτι. Και τα αφήνουμε να ζεσταθούν. Αχ, δεν έχω και λίγο κρασάκι να το ζεσταθούν. Ωραία, μάτω. Κοίτα, το χταπούδι πρέπει να είναι ξηράτο, οπότε μας καλύπτει. Στο τελείωμα θα ρίξουμε και τη σάλτσα και ακόμα. Πρέπει να είναι εντάξει. Δεν θέλει πολύ. Είναι ήδη έτοιμο. Θέλει. Ναι. Είναι ήδη έτοιμο το χταπούδι. Το πόδι και να ζεσταθεί και να ενοποιηθούν τα υλικά. Για πες, νιώθεις περήφανος γι' αυτό. Κοίτα, αυτή τη συνταγή την ανακάλυψα πέρυσι, έχοντας ξεμείνει από φαγητό όταν ήμουν για κάμπινγκ με κάτι παιδιά. Οπότε η μόνη πηγή τροφής ήταν τα άγρια άντομα της παραλίας. Για μη. Είναι αυτό, βέβαια. Αυτό είναι αυτό τα πόδι, ναι. Ρίχνουμε και τη σάλτσα, ώστε να σβήσουμε όλη τη φωτιά. Είναι έτοιμο. Και σερβίρουμε ζεστό. Βάλε το στο ίδιο πιάτο, μωρέ. Πλένουμε κι άλλο. Σε ρηχό πιάτο. Σαν σαγανάκι. Τις γαρίδες, ξέρετε. Θες ψωμί, τυρί, κάτι. Βλέπουμε εδώ την νοστιμιά του πιάτου. Βγάλε και κανένα να το δούμε. Ο Γρήλος στο τέλος έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Βλέπετε, το τηγάνισμα τον έχει κάνει κρατζανιστό. Λοιπόν. Κάτσε στο τραπέζι. Με τα γατάκια. Και αν θέλεις κάτι από εδώ. Το πιάτο πάει καταπληκτικά με ένα ποτήρι παγωμένη σαγκρία. Όπως βλέπετε δεν παίρνω την κάμερα από το πιάτο μόνο και μόνο για μην νομίζετε ότι έχουμε αλλάξει κάτι. Η γρήλη είναι εδώ και είναι νόστιμη. Μην τους μπλιανίζεις, Sorry. Μη σου χαλάω το φάι.
κατάλληλο ποτήρι βέβαια, γιατί ένα τέτοιο έδιγευε στο πιάτο. Δεν το τρώμε και κάθε μέρα. Ας το μίξω. Λοιπόν, φέρει, θα ήθελα λίγο ψωμάκι. Πίσω σου, μέσα στο φούρνο. Και φρέσκο ψωμί, ημέρας. Τι να κάνω, ας το. Σε μία μπουκιά καλή. Κάτσε να δούμε πρώτα τη σάλτσα γιατί. Έχει δέσει πολύ όμορφα. Λοιπόν, θέλω την πιπεριά βασικά γιατί. Είπαμε. Λοιπόν, Φέη, η μπουκιά πάει. Χταπόδι γρύλος. Πιπεριά. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα έχουμε έτσι. Ελλάδα. Μισό. Ναι. Λοιπόν. Όσο φαίνεται. Καλή μας όρεξη. Όπως ακούτε... Εδώ. Ο ρίλος είναι φρεσκότατος. Τον καταπιεδί. Τι θέλεις να δεις. Πρέπει να ανοίξει και το στόμα σου. Οκ. Φάω όλο ένα γιατί... Ξέρεις, με την πρώτη, δεν καταλαβαίνεις. Για ανοίξε. Όχι ρε, την μπουκιά να δούμε. Θες να δεις μας σημαίνω τα πόδια εσύ τώρα, έτσι. Δεν έτσι κάτι έτσι. Όχι. Οκ. Okay. Πώς σου φάνηκε. Κοίτα να δεις. Όταν ξεκινάει η μπουκιά, υπάρχει έντονη γεύση τα ποδιού στο πιάτο. Mm. Αλλά όσο μασάς την μπουκιά σου και ανακατεύονται οι γεύσεις, η γεύση που μένει στον ουρανίσκο είναι αυτή ενός ωραίου καραμελωμένου εντόμου, που θα έλεγα ότι ταιριάζει πολύ σε αυτήν την χταπόδι. Το ψενείς. Ποιο πράγμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δοκιμάσαμε και το γρελό. Για να δούμε τι γίνεται έτσι. Οπότε... Έπρεπε να βγάλουμε τα πόδια. Μοιράζεται τα ζώα σας, μην αγκριθείς με πόδια. Οπότε είμαστε τιμή. Οπότε νομίζω ότι... το έπαθρο μας ανήκει. Τελεία. Γεια, Άρτζη.